Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των εκπαιδευτικών με αφορμή το νέο περιστατικό βίας σε βάρος διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου από γονέα, ο οποίος αρνήθηκε να βάλει τη μάσκα για να εισέλθει εντός του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τις συστάσεις των εκπαιδευτικών, ο γονέας μπήκε στον χώρο του σχολείου χωρίς μάσκα και κατευθύνθηκε στο γραφείο της διευθύντριας, η οποία επίσης του ζήτησε να φορέσει τη μάσκα. Ο ίδιος αρνήθηκε, ενώ επικράτησαν στιγμές έντασης όταν ο γονέας επιχείρησε να βγάλει με βίαιο τρόπο τη μάσκα από τη διευθύντρια, η οποία σοκαρισμένη φώναξε τους συναδέλφους της για βοήθεια. Ο γονέας απομακρύνθηκε από το σχολείο με τη διευθύντρια να ενημερώνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους συλλόγους εκπαιδευτικών. Προφανώς ακολουθούμε και τηρούμε τα μέτρα ως εκπαιδευτική κοινότητα. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες, διότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν απροστάτευτοι στα σχολεία. Ένα επιπλέον περιστατικό λοιπόν καταγράφηκε σήμερα. Ελπίζουμε να αληφθούν όλες εκείνες οι ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας προκειμένου να νιώσουν και οι εκπαιδευτικοί ότι απρόσκοπτα να συνεχίσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο και να μην νιώθουμε αστιφύλακες και χωροφύλακες μπροστά στην πόρτα για το όσον αφορά με τη χρήση μάσκας. Εν τω μεταξύ, παράσταση και μαρτυρία στη Λότζια για τα σοβαρά προβλήματα που άπτονται της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας στα σχολεία πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Όπως τόνισαν, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το αναγκαίο προσωπικό στην καθαριότητα ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι. Σίγουρα 15 με 20 καθαρίστες τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια χρειαζόμαστε ακόμα, διότι ξαναλέω ότι ορίζονται, μπορεί να πηγαίνει σε ένα νηπιαγωγείο παραδείγματος χάρη μια καθαρίστρια, να πηγαίνει μόνο 2 ώρες. Αυτό συνεπάγεται λοιπόν ότι κανένα σχολείο δεν θα είναι χωρίς καθαρίστρια, κανένα παιδί δεν θα στηβάζεται μέσα σε 25 και 27 τμήμα, κανένα παιδί μόνο με το πρόσχημα της μάσκας δεν θα αισθανόμαστε ότι είναι ασφαλή σε ένα σχολείο το οποίο σήμερα δεν του παρέχει ούτε τα βασικά ως προς την καθαριότητα. Εμείς ζητάμε 15 άτομα σε κάθε τμήμα για να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός που σήμερα βλέπουμε σε πάρα πολλά τμήματα. Η κατάσταση με την προσχολική αγωγή είναι εκρηκτική. Οι γονείς δεν ξέρουν, δεν υπάρχουν αίθουσες για να βάλουν μέσα τα προνήπια και τα νήπια. Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώθηκαν. Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς επιβεβαιώνεται από όλα τα θέματα τα οποία πρόκυψαν ήδη την πρώτη εβδομάδα, ότι ήταν και πρόχειρο και απροετοίμαστο σαν ξεκίνημα και υγειονομικά ανασφαλές.